Προχωράμε τώρα στα θέματα της σημερινής διάταξης. Ξεκινάμε με το πρώτο θέμα, που είναι η έγκριση της δεύτερης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2016. Σχετικά είναι η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 1, 10 και 5. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Είναι η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος ουσιαστικά έχει πολύ μικρές αλλαγές. Υπάρχει μια αλλαγή η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με την πλατεία Νυμφών. Στην πλατεία Νυμφών, όπως ξέρετε, είναι η πλατεία της Βουλιαγμένης, όπου τώρα μελετάτε. Είναι μία από τις μελέτες όπου χορηγούνται στο Δήμο. Θα έχουμε περίπου την μελέτη μέσα στο καλοκαίρι, έτοιμη, για να περάσει όλη τη διαδικασία διαβούλευσης, έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο, που σημαίνει ότι η δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου είναι από δύσκολο ως αδύνατο να γίνει εντός του έτους. Παρ' όλα αυτά, εμείς κρατάμε, είχαμε βάλει 50.000 στο έτος και 300.000 για το 2017. Αυτές οι 50.000 γίνονται 10, γιατί δεν πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε, και οι 40.000 αυτές πηγαίνουν 24.600 για τη μελέτη εισόδου του Ασκληπίου, αυτή που κουβεντιάσαμε πριν από λίγο, που ήδη έχει ανατεθεί, απλά δεν είχαμε περάσει το ποσό των 24.600 από το προηγούμενο του 15 τεχνικό πρόγραμμα σε αυτό, και 20.000 που έχουμε για μια διαφορά όσον αφορά το θέμα της εργολαβίας αποκατάστασης ομβρίων, όπου η μελέτη είχε γίνει το 2009, το έργο ολοκληρώθηκε το 2012-13 στα δικηγορικά, και υπάρχει μια εκκρεμότητα 20.000 ευρώ, καθότι το πρόγραμμα το ΕΣΠΑ το συγκεκριμένο έκλεισε 31/12 του προηγούμενου έτους. Βάζουμε δηλαδή 20.000 από ίδια κεφάλαια για να είναι κλεισμένο το συγκεκριμένο έργο. Κατά τα λοιπά, το τεχνικό πρόγραμμα παραμένει το ίδιο. Μειώνεται κατά 20.000, νομίζω, τα σχολεία, από 400-380. Μπαίνει επίσης κατασκευή αναλκυστήρα στο Δημαρχείο. Δηλαδή, θα μπει αναλκυστήρας, όχι γιατί βαριόμαστε να ανέβουμε τα σκαλιά, έτσι, απλά γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση αμαία. Δηλαδή, εγώ αναγκάστηκα να κάνω πριν από 2,5 μήνες γάμο στο λόμπι του Δημαρχείου, γιατί η κοπέλα ήταν σε καροτσάκι και προσωπικά ντράπηκα πάρα πολύ, και για τον λόγο αυτό βάλαμε 15.000 για να φτιάξουμε ένα... θα γίνει ένα σανσέρ εδώ στο μπαλκόνι αυτό, είναι σανσέρ. Δεν θα είναι μπιφερόμενο, θα μπει ασανσέρ. Έλα. Κόψτε τη θέα. Εκεί. Όχι. Εντάξει, θα το βάλουμε στην άλλη, να κόψει τη θέα του Δημάρχου. Θα είναι, ναι. Να πω να σημειωθεί αυτό. Νομίζω κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποια τροποποίηση στο θέμα του τεχνικού προγράμματος. Είναι κανονιστικού τύπου. Άμα διαβάσετε το εισηγητικό, εισαγάγουμε έναν κωδικό για την ανακατασκευή του χλωροτάπητα και των δικτύων αποστράγγισης στο τεχνικό πρόγραμμα 400.000. Είναι η συντήρηση, βελτίωση του οδικού δικτύου 1,5 εκατομμύριο. Αυτό είναι πέραν των 500.000 και των 800.000 που είναι η μία τρέχουσα εργολαβία και η άλλη, η οποία θα βγει στο επόμενο τετράμινο. Τα άλλα είναι στις ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων. Το αλλάζουμε από 73.800 πρόχειρο διαγωνισμό, τον κάνουμε 140, γιατί εκκρεμούν πάρα πολλά πράγματα. Και θα μπούμε επίσης και θα αρχίσουμε να ηλεκτροφωτίζουμε και τη Βουλιαγμένη, η οποία αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα. Είχα πάει στην Παναγούλη προχτές, πήγα να χρησιμοποιήσω το φαρμακείο και νόμιζα ότι ήταν καμένο το δίκτυο, αλλά τελικά δεν ήταν καμένο το δίκτυο. Είναι ότι υπάρχει πολύ αραιές οι κολόνες και πευκοσκεπής ο δρόμος. Θέλει διπλασιασμό του φωτός και στην
Πανός και στην Ερμού και στην Παναγούλη. Γιατί να κόψουμε τα δέντρα? Για να φωτίσει. Λοιπόν, γιατί είσαι συγκεκριτικός, δεν πρέπει. Υπάρχει λοιπόν, υπήρχε μια, αυτό το οποίο είχε κουβέντιασε ο κ. Πανάς, ήταν αυτό το οποίο είχε γίνει για το κολυμβητήριο, ήταν προμελέτη και γι' αυτό είχε μπει και στο τεχνικό πρόγραμμα ως προμελέτη. Αυτό το οποίο κάναμε εμείς τώρα έγινε οριστική μελέτη, στα ίδια χρήματα πάντα, και τεύχη δημοπράτησης για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο, οπότε αλλάζουμε τον τίτλο. Γιατί ως προμελέτη δεν μπορεί να προχωρήσει για δημοπράτηση, το κάνουμε μελέτη για δημιουργία κολυμβητηρίου. Τροποποιούμε από 400 σε 380 χιλιάδες και αλλάζουμε τον τίτλο του έργου συντήρηση ανακατασκευή σχολικών συγκροτημάτων σε επισκευές σχολείων. Καθότι όπως ξέρετε καταστήσαμε τον προηγούμενο διαγωνισμό λόγω της διαδικασίας ότι συνονοήθηκαν οι εργολάβοι και έδωσαν μεθοδευμένη έκπτωση 13%, ενώ τα έργα μας τρέχουν με εκπτώσεις 50%, το καταγγείλαμε αυτό, σταματήσαμε το διαγωνισμό, στείλαμε στην αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη ουσιαστικά έγινε ένσταση από τον πλειοδότη, η οποία εξετάζεται και νομίζω θα πάει καλά, και συγχρόνως καταθέσαμε στον εισαγγελέα έγγραφο και έχει ξεκινήσει η διαδικασία και ασκούνται ποινικές διώξεις εναντίον των εργολάβων, καθότι έχουν διαπράξει 3 από τα 5 αδικήματα που ο νέος νόμος για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και του στοιχήματος των διαγωνισμών του 2014, τα 3 από τα 5 τα έχουν διαπράξει. Έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και νομίζω αυτοί που στήσαν τον διαγωνισμό θα πάνε για μαλλί και θα βγουν κουρεμένοι. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να τελεσφορήσει για να μπορέσει να σταματήσει αυτή η κατάχρηση δημοτικού χρήματος από τους διάφορους πονηρούς εργολάβους. Υπάρχει επίσης κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου, μάλλον η κατασκευή συνεργείου οχημάτων από 100.000 σε 80, για το οποίο το τροποποιούμε. Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης υπογείων υδάτων για την άδευση κοινοχρήσης των χώρων Πρασίνου 24.600, είναι από τα συνεχιζόμενα. Παραμένει στο 16, αλλά απλά δεν είναι σύστημα πλέον, δεν είναι προμήθεια. Βγαίνει από το τεχνικό πρόγραμμα, γιατί από προμήθεια γίνεται έργο. Όχι, από έργο γίνεται προμήθεια. Λοιπόν, βάζουμε επίσης στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού και 30.000, αυτό το παρεμπιπτόντως το λέω, 30.000 για να μπορέσουμε την οδοσήμανση και της Βουλιαγμένης, η οποία έχει τα ξύλα αυτά έχουν πλέον σαπίσει και δεν επισκευάζονται, δηλαδή θέλουν κόψιμο, μάτισμα και τόσο πολύ θα γίνουν πολύ άσχημα. Μας κάνουν μια δοκιμή τέλος πάντων και αυτό το οποίο βγήκε ως αποτέλεσμα ήταν καλύτερα να πάρουν για καυσόξυλα. Συνεπώς επεκτείνουμε αυτό το οποίο γίνεται τώρα με τις ταμπέλες ονοματοδοσίας στην Βάρη, βάζουμε 30.000 που είναι κάποια λίγα που υπολείπονται για την Βάρη και 20.000 για να αλλάξουμε την ονοματοδοσία και σε όλη τη Βουλιαγμένη. Ονοματοδοσίας. Στήλο και τις πινακίδες. Ναι, ονοματοδοσίας. Σήμανση ονοματοδοσίας. Και συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών ενισχύεται για το 16 από 46-73 χιλιάρικα, γιατί ήταν ένας κωδικός που βάλαμε και βγάλαμε, γιατί θα βάλουμε 3 συγκροτήματα στη Βάρκιζα, στη Βουλιαγμένη και στη Βούλα. 3 συγκροτήματα υπαίθριων γυμναστηρίων για να αθλείται ο κόσμος, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το ζητάει πάρα πολύ κόσμος συστηματικά. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Ο κύριος Ματόπουλος και ο κύριος Δόγκας. Παρακαλώ τον κύριο μισό λεπτό. Κύριος Ματόπουλος. Ναι, θέλω να πω μια διευκρίνηση να κάνω ότι τα δύο που αναφέρατε, ανακατευθύνει κλωπτάτα και δικτύων αποστράγγισης στο δημοτικό,
στάδιο Βουλιαγμένης, καθώς και το συντήρηση και βελτίωση ειδικού δικτύου Δήμου Άρης Βουλιαγμένης, 400.000 το πρώτο και 1,5 εκατομμύριο το δεύτερο, είναι από χρηματοδότηση περιφέρειας. Είναι χρηματοδότηση περιφέρειας. Είναι που, ναι, είναι, είναι από είναι, την είναι, περιφέρεια. Προσθέτουμε άλλες δύο χρηματοδοτήσεις, τις ίδιες υφιστάμενες. Όχι, δεν προσθέτουμε άλλες δύο και την ερχόμενη, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα προσθέσουμε και άλλες τέσσερις, γιατί έχουμε πάρει από, το, από την περιφέρεια. Πήραμε και χρηματοδότηση 4.600.000 ευρώ για λοιπά έργα τα οποία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του 2016. Ναι, θέλω να ρωτήσω για τη μελέτη που υπάρχει, βέβαια δεν είναι σαν καινούριο, πώς πάει η μελέτη που γίνεται για την οριοθέτηση και διευθέτηση των, των ρεμάτων, χερώματος, μυλαβέζας και υπορέματος. Η μελέτη αυτή γίνεται από την περιφέρεια. Σε βρίσκεται. Είναι 660.000. Να ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ. Είναι 660.000. Γίνεται από την περιφέρεια. Έχουμε κάνει δύο συναντήσεις και εγώ προσωπικά με τον κύριο Φιλίππου, αλλά και η τεχνική του Δήμου με το κλιμάκιο της περιφέρειας. Τα τεύχη δημοπράτησης είναι σχεδόν έτοιμα. Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη του μελετητή θα γίνει Μάιο μήνα. Το Μάιο, πιστεύω δηλαδή ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε μελετητή. Αυτό το οποίο έχει γίνει μόνο για το συγκεκριμένο ρέμα, έχει γίνει μια τεχνική παρέμβαση στο ύψος της, της Αθανασίου Διάκου, εκεί που υπήρχε μια συνέχεια στο ρεύμα, στο ρέμα, και έπρεπε να περάσει, έγινε ένα μικρό τεχνικό έργο υδραυλικό, το οποίο φτιαχτήκανε φρεάτια για να μπαίνουν το νερό, να μην φεύγει και να πηγαίνει μέσω της Αθανασίου Διάκου στα επόμενα οικοδομικά τετράγωνα, να συνεχίζει στην Κήτη, και φτιάξαμε ένα συμφωνισμό φρεατίου με αγωγούς που περνάνε κάτω από μια ιδιοκτησία η οποία είναι εκεί και ξανασυνδέει. Η οποία ορείται η ιδιοκτησία. Τέλος πάντων, το νερό θα περνάει κάτω από την ιδιοκτησία, τέλος πάντων, μην τα κάνουμε δύσκολα, και θα μπαίνει στο ρέμα και θα συνεχίζει να πηγαίνει. Μπήκε το νερό στα βλάκια για τα περιβόλια. Αυτό είναι ένα μικρό έργο ανακουφιστικό που θα μας βοηθήσει με το άλλο έργο το οποίο εγκαθίσταται η εργολαβία τώρα, πάλι στην Βάρη. 1.380.000 εγκαθίσταται ο εργολάβος την ερχόμενη εβδομάδα για την κατασκευή του δικτύου ομβρίων υδάτων της περιοχής Μυλαβέζας και Βασιλείου Κωνσταντίνου. Ωραία, ο κύριος Στόκας, παρακαλώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα με τις κολόνες της σηματοδοσίας για τους δρόμους. Ονοματοδοσίας, ναι. Είχε αναφερθεί, νομίζω, κάποιο δημοτικό συμβούλιο να είναι διπλής όψης, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, το κάνουμε έτσι. Ναι. Και το δεύτερο είναι για τις κουπαστές της ξύλινες που υπάρχουν στη Βουλιαγμένη, που είναι επί της παραλιακής και από μέσα ακριβώς αυτόν τον παράδρομο, που είναι οι πρόκειες προεξέχουν και τα λοιπά, έχουν πέσει μισές, πολύ σκοντά αυτούν. Γενικά δεν υποστηρίζουν στο κάτω-κάτω και την ασφάλεια που θα έπρεπε να μην περάσει ένα παιδάκι στα ίσια το πεζοδρόμιο και απέναντι την παραλιακή, ότι θα έπρεπε να αφαιρεθούν κανονικά και ή να φανεί κάτι ωραίο, ομοιόμορφο προστατευτικό κυκλίδωμα, είτε ξύλινο, είτε αλουμινένιο, είτε σιδερένιο, ή πάντως να βγουν αυτά, γιατί είναι επικίνδυνα. Είναι πιο επικίνδυνα από ό,τι βοηθάνε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα συγκεκριμένα ξύλα, τα οποία έχουν και μια πολύ ωραία ιστορία, είναι ξυλία η οποία ήρθε από τη Χαλκιδική, από το Άγιο Όρος. Τίμιο ξύλο δεν είναι ακόμα, θα γίνει μετά την αποκαθήλωση. Μετά την αποκαθήλωσή του θα γίνει τίμιο. Έτσι, μπράβο. Είναι πολύ, πολύ καλό ξύλο, αλλά έχουν περάσει 23-24 χρόνια και έχουν σαπίσει. Λοιπόν, ήταν ακατάλληλο για αυτή τη χρήση, γιατί έπρεπε αυτό το ξύλο να είναι σαν και αυτά τα ξύλα τα οποία παίρνουν για τη στήριξη των τέτοιων, που είναι ψημένα. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο κάνουμε τώρα εν όψη του ότι γίνεται η μελέτη και θα γίνει έργο εκεί την επόμενη χρονιά, το να πάμε και να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις τώρα δεν είναι δυνατόν να πάμε να ξοδέψουμε χρήματα. Αυτό το οποίο κάναμε είναι στην Παντελεήμονος, άμα πάτε και τώρα, θα δείτε ότι έχουν ανασυγκροτηθεί όλες οι ξύλινες κατασκευές με καινούρια ξύλα. Το κάνουν τα συνεργεία του Δήμου. Αυτό θα συνεχίσει ούτως ώστε το καλοκαίρι να είναι έτοιμα και τα ξύλα τα οποία είναι στην παραλιακή λεωφόρο. Για να μαζευτούν, όπως λέτε, οι πρόκειες, οι σκουριασμένες, και άμα δείτε, μάλιστα δεν το βάζουν καρφωτό, το βάζουν με γωνίες. Για να... Ναι, ναι. Ωραία, ο κύριος Πανάς έχει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Πανά.
Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία με την τοποθέτηση των στήλων για την ονομασία των οδών, καλό να μπει και η αρρύθμιση των οδών, που είναι η αρρύθμιση των κατοικιών, που είναι υποχρέωση του Δήμου. Στη Βουλιαγμένη που ήταν και μικρή, όπου κατόχρησε... Το έκανε η Βούλα, άλλαξε μετά η αριθμοδότηση και αυτή τη στιγμή έχει η αριθμοδότηση πάνω η Βούλα και έχει χαθεί μπαλά. Πάντως είναι σημαντικό να γίνει και στη Βάρη που δεν υπάρχει, το ίσω εγώ εκείνη την περίοδο, αλλά γενικά είναι κάτι πολύ βολικό για τους επισκέπτες. Στη Βουλιαγμένη μπορεί να, το γίνει, να γίνει γιατί είχε είναι, γίνει, είναι όλη η Βουλιαγμένη είναι ένα μικρή... Είναι μικρή, στη Βούλα να σου πω το καταλάβεις, εγώ ήμουν σπετσόν 137 και τώρα είμαι σπετσόν 151. Πάντως καλό είναι να γίνει, είναι υποχρέωση του Δήμου να μπει, να το κάνει, είναι υποχρέωση του Δήμου να το κάνει, ούτως ή αλλιώς η διαδικασία που βάζει τις πινακίδες για την ονομασία των οδών. Τώρα μια ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί δεν έχω καταλάβει ακριβώς, ναι. Έχουμε ένα κωδικό λιπές απολωτριώσης. Πού? Στο σελίδα 6, V38, ήταν 1.765.000. Σελίδα 6. Στην αναμόρφωση, πώς είναι. Ναι, είναι στην αναμόρφωση. Αυτό είναι τεχνικό πρόβλημα. Το ξέρω, αλλά θέλω να το. Okay, εντάξει, εγώ θα τα απαντήσω τώρα την ερώτηση για να μην υπάρχει συνάφεια. Πείτε μου. Λοιπόν, εκεί είχαμε ένα κωδικό 1.765.000 στις απολωτριώσεις. Ναι. Και τώρα γίνεται 1.000.000 και δημιουργείται ένας νέος κωδικός 765.000 ευρώ. Σωστά. Σωστά. Άρα διαχωρίζεται ουσιαστικά η απολωτριώση υπόλοιπη από την αγορά συγκεκριμένου οικοπαίδου. Ναι. Στις λοιπές απολωτριώσεις υπάρχει κάποιο σκεπτικό, ναι, θα τι είναι να γίνει. Θα σου το πω τώρα το σκεπτικό. Και θα έλεγα, εφόσον είναι στις δυνατότητες του Δήμου, αυτό που είχαμε προτείνει και τότε είναι να γίνει η απολωτρίωση της Βίλας Κατσουλάκου στη Βάρκιζα, προκειμένου να ενοποιηθεί στο σχέδιο, όταν θα γίνει αυτό το σχέδιο με την πλατεία της Βάρκιζας, να μπορέσει να γίνει μεγαλύτερος χώρος πρασίνου και πάρκου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω... Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει το τεχνικό πρόγραμμα, γιατί εκεί το επόμενο θέμα, μια κουβέντα. Να προχωρήσουμε. Μια κουβέντα απλά να απαντήσω. Ουσιαστικά εκεί πέρα για το θέμα των απολωτριώσεων είναι 2.200 τα χρήματα. Μέσα εκεί στα 2.200 έχουμε και άλλες απολωτριώσεις, οι οποίες κάποια στιγμή, όσον ούπο, μπορεί και σε επόμενη... Επόμενη, πώς το λένε, αναμόρφωση που θα κάνουμε, να φύγουν. Παρ' όλα αυτά έχουμε 200.000 νομίζω για την Ιδρούσα. Έχουμε 200.000 για την Ιδρούσα, οι οποίες από ό,τι δείχνουν τα πράγματα δεν θα τη χρειαστούμε, δεν θα προχωρήσουμε στην απολωτρίωση. Το ποσό λοιπόν είναι 2.200. Περίπου το 1.000.000 είναι για να πάει στην απολωτρίωση στη Βίλα Κατσουλάκου. Η τιμή μονάδος είναι περίπου 990 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στην πλατεία της Βάρκιζας, ναι. Είναι περίπου, συγγνώμη, είναι 1.000, έλα, είναι η αντικειμενική αξία είναι 1.000 ευρώ και είναι 950 μέτρα το συγκεκριμένο οικόπεδο. Ήδη μιλάμε για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη, γιατί έχει εμπλακεί και η Eurobank μέσα λόγω χρεών και ενδιαφέροντος. Το δεύτερο, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι, είναι 740.000, αλλά μπορεί να ανέβει μέχρι και ένα 200, είναι αυτό το οποίο τελικά καταλήγουμε μετά από πάρα πολύ έτσι, μεθοδική μελέτη, καθότι κάναμε παραλυμμένες παρεμβάσεις και επαφές πάνω στα Υπουργεία, πήγαμε στο χωρικό σχεδιασμό, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι απαγορευτικό να μπορέσουμε να φτιάξουμε εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης και διαχείρισης πρασίνου και κλαδεμάτων εντός των ορίων του Δήμου της Βούλας. Βάρης, Βουλιαγμένης. Σε καμία από τις τρεις δημοτικές ενότητες δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες χρήσεις. Παίρνουμε χρήσεις προσωρινές σε κάποιο σημείο, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε ίσως για ένα χρόνο, το οποίο δεν είναι εκτός αστικού ιστού, αλλά αυτό είναι ένα μπάλωμα. Πρέπει να πάμε και να συγκεντρώσουμε όλες μας τις δραστηριότητες, το αμαξοστάσιό μας, τη μεταφόρτωση, τα κλαδέματα, αλλά και το πρόγραμμα κομποστοποίησης. Ο Δήμος ήδη βρίσκεται, έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα κομποστοποίησης μαζί με το Πανεπιστήμιο, όχι το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το Τμήμα Χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και αυτή τη στιγμή το πεδίο κομποστοποίησης είναι στο Κοροπή, σε μια εγκατάσταση την οποία μισθώνει το Πανεπιστήμιο. Εκεί θα υπάρξει λοιπόν μια διαχείριση όλων αυτών των κλαδεμάτων του Δήμου, γιατί υποχρεούμεθα από την νομοθεσία να μην οδηγούμε πλέον αυτούς τους όγκους, είναι και ασύμφοροι για το Δήμο, στη χωματερή. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε κάνει είναι, το κάνουμε την πρόβλεψη τώρα, διότι πρέπει να πάμε στη βιομηχανική
περιοχή του Κοροπιού και να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε μια ολική μονάδα για το Δήμο που θα έχει να κάνει με μεταφόρτωση, που θα έχει να κάνει με διαχείριση κλαδεμάτων, με τσόπινγκ, θα έχει να κάνει επίσης, για να μην πηγαίνω έρχονται τα απορριμματοφόρα, ούτως ή αλλιώς έχουμε και πρόβλημα με τα αμαξοστάσια, να είναι και το αμαξοστάσιο του Δήμου εκεί. Για να το κάνουμε αυτό, έχουμε 4 ήδη εκτάσεις οι οποίες έχουμε βρει εκεί και τις οποίες θα ξεκινήσει ο Σονού, που αύριο μάλιστα 2 η ώρα το μεσημέρι έχουμε μια συνάντηση. Τι ώρα είναι, μια μισή ώρα είναι η συνάντηση με όλους νομικούς, καθαριότητα, ειδών, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε την αγορά ή την ενοικίαση μακράς, ένα leasing δηλαδή, περίπου 6 με 8 στρεμμάτων στην περιοχή της βιομηχανικής περιοχής του Κοροπιού, και για τον λόγο αυτό μάλιστα, για να μην δώσουμε, να μην ξοδέψουμε χρήματα, βγάζουμε από τον προϋπολογισμό, όπως θα δείτε, τις 170.000 που ήταν για την εγκατάσταση ράμπας στο ελληνικό, γιατί αυτή θα ήταν προσωρινή. Εκτιμήσαμε λοιπόν ότι αυτές οι 170.000 ευρώ είναι καλύτερα να δαπανηθούν για να αγοράσουμε αυτόν τον ιδιότητο χώρο στο Κοροπή. Απόσταση εξάλλου Κοροπή και ελληνικό είναι το ίδιο. Το ένα θα είναι μόνιμο, το άλλο θα είναι προσωρινό. Δεν ξέρω αν πίντησα, αν κάλυψα το... Επανερχόμαστε τώρα στο πρώτο θέμα. Ποιο? Το οποίο είναι η έγκριση του δεύτερου... Σε αυτή τη φάση... Επειδή, συγγνώμη, σε αυτή τη φάση, επειδή έχει μεταφόρτωση ο Δήμος Κοροπιού, ο οποίος είναι παράνομη και υπαίθρια, εμείς δεν πάμε να φτιάξουμε τέτοια εγκατάσταση, πάμε να φτιάξουμε κλειστού τύπου μεταφόρτωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπως λένε οι οδηγίες. Εάν το Κοροπή θελήσει, οι σχέσεις του Δήμου με το Κοροπή είναι εξαιρετικές. Λοιπόν, περνάμε στο πρώτο θέμα πάλι, το οποίο είναι η δεύτερη τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Ο κύριος Κοντονής παρών και ο κύριος Δόγκας παρών. Οπότε... Ναι, θέλετε να δικαιολογήσετε? Όχι, δεν θέλετε, κύριε Κοντονή. Εσείς, κύριε Δόγκα, δεν θέλετε να δικαιολογήσετε την ψήφο σας? Ωραία. Ο κύριος Δόγκας και ο κύριος Κοντονής λοιπόν παρών, χωρίς αιτιολόγηση. Το πρώτο θέμα λοιπόν περνάει κατά πλειοψηφία. Στο δεύτερο θέμα είναι η δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016. Βάσει της 102 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. Νομίζω ότι έχετε τροποποίηση μπροστά. Είναι για τα μισθολογικές, οι μισθολογικές δαπάνες είναι συν 11.386. Οι έκτακτες ανάγκες είναι 40.000, είναι έξοδα και πρόστιμα, τα μεγάλα θα σας πω. Βάζουμε άλλες 15.000 για την ονοματοδοσία, τις ταμπέλες. Παίρνουμε 25.000 ευρώ, γιατί πήραμε το μηχάνημα και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία διαγραμμίσεων, τη διαδικασία να φτιάξουμε τις διαβάσεις πεζών, να κυτρινίσουμε τα κράσπεδα, όπως λέει η νομοθεσία, και κάνουμε μια προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών 25.000 ευρώ, γιατί αυτές είναι ειδικές βαφές, οι οποίες έχουν μέσα ειδικά ακριλικά υλικά και η αλλοσφαιρίδια μέσα αντανακλαστικού τύπου. Γιατί αν μπορεί να πάμε στις διαβάσεις με την πατανόβουρτσα να ρίξουμε πλαστικό, μέσα σε 4 μέρες το πλαστικό θα έχει γίνει μαύρο. Πρέπει να πάμε με ειδικά χρώματα, και αυτά είναι που αγοράζουμε τώρα. Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων για ειδικούς σκοπούς 20.000 δεν το χρειαζόμαστε, γιατί ήδη πήραμε 2 πρέσες και τώρα παίρνουμε και άλλες 2 πρέσες φέτος. Δηλαδή όλες οι πρέσες οι οποίες θα έχουμε ο Δήμος, τα press container, θα είναι όλα δικά μας. Και πώς θα δίνουμε, κύριε Δήμαρχε, τώρα για την ενοικίαση? Τώρα δίνουμε 75.000 το χρόνο. Και με τόσα χρήματα αγοράζουμε 4 δικαιώματα. Αγοράζουμε, περίπου, όχι με 4, για να είμαστε ακριβείς, περίπου 4 θα αγοράσουμε με 100.000. 120. 120. Αλλά ουσιαστικά
κερδίζουμε πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, βγάζουμε, είπα, όπως σας είπα, τις ράμπες που είχαμε, δύο ποσά, 125 και 170. Προμήθεια κάδων από Κομιδής, βάζουμε 124.000. Γιατί βάζουμε 124.000? Γιατί βάζουμε φέτος κάδους ανακύκλωσης στο πανόραμα, μηχανική αποκομιδή στο πανόραμα με μικρούς 200 κάδους. Βάζουμε επίσης σε όλα τα επίκαιρα σημεία καφέ κάδους, δηλαδή τους κάδους που είναι για τα βιοαποσπούμενα, σε όλα τα επίκαιρα σημεία, ούτως ώστε αυτά να μπορέσουν να μαζευτούν για μας στο πρόγραμμα που κάνουμε με το Πανεπιστήμιο για την κομποστοποίηση. Χρειαζόμαστε κλαδέματα τσοπαρισμένα, τα οποία ήδη τα στέλνουμε, και τα χρειαζόμαστε ανάμειξη με βιοαποσπούμενα. Άρα μπαίνουμε και στη λογική βιοαποδομούμενα. Εντάξει, ναι, σωστό. Υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτά θα πούνε, ναι. Ναι, εντάξει, αυτά είναι βιοαποδομούμενα. Λοιπόν, έχουμε αφήσει εδώ στο Β21 ενοικίαση οικοπαίδου για αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων 20.000. Αυτό έχει μπει εδώ, απλά ανοίγεται ο κωδικός. Μήπως τελικά χρειαστεί, καταρχάς για τη βιομηχανική ζώνη του Κοροπιού, να πάμε σε ενοικίαση και όχι σε αγορά με τιμία. Εδώ έχουμε παροχή τεχνικών. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για ολοκληρωμένη διαχείριση. Εδώ θέλει δύο απορριμμάτων. Υπολοιμμάτων. Όχι, υπολοιμμάτων. Μια χαρά είναι ο τίτλος. Ναι. Είναι 12.000. 12.000 ανοίγουμε τον κωδικό. Τα χρήματα αυτή τη στιγμή αυτού του συγκεκριμένου καθηγητή του Πολυτεχνείου που θα μας καθοδηγήσει για όλα τα πράγματα τα οποία έχουμε, δεν είναι 12.000. Ανοίγουμε τον κωδικό. Έλα, και θα είναι, νομίζω, γύρω στις 24 με 25.000. Πόσο ήταν, χαρή? Λίγο παραπάνω. Εντάξει. Βγάζουμε τα λεφτά για τους εργοτούς λογιστές των σχολικών επιτροπών. Δεν χρειάζεται, γιατί ήδη το έχουμε από άλλη πλευρά. Αυξάνουμε κατά 27.000 τη συντήρηση των οργάνων παιδικών χαρών. Προμήθεια ξύλινων πάγκων, δηλαδή παγκάκια, βάζουμε 25.000 ακόμα. Προμήθεια εμποδίων προστασίας πεζοδρομίων και προμήθεια εμποδίων προστασίας πεζοδρομίων βγάζουμε 10.000 και από 35 πάει 25. Υπήρχαν δύο κώδικοι, ένας από πέρυσι και ένας φετινός. Ναι. Και ουσιαστικά τα μαζεύουμε, τα κάνουμε ένα κωδικό. Ο κωδικός αυτός είναι 25. Και, 35. Ναι, και 10, σωστό. Ναι. Και πάμε, λοιπόν, να αγοράσουμε περί τα 300-350 περίπου. Οι 765.000, είπαμε, είναι για την αγορά αγορά οικοπαίδου για εγκατάσταση λειτουργιών του Δήμου. Αυξάνουμε κατά 15.000 τις επιχορηγήσεις, γιατί έχουμε περισσότερα αιτήματα από ό,τι έπρεπε. Κάνουμε μία απευθείας ανάθεση σε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάμε με το ΕΒΑ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα στήριξης νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Είναι 24.600 ευρώ μαζί με το ΕΒΑ. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 18 μήνες και θα είναι ένα μόνιμο διαρκές σε λειτουργία γραφείο, το οποίο φτιάχνουμε, το οποίο θα έχει εκπαίδευση και θα έχει και διαδικασίες προώθησης καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων από ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν ή επιχειρούν στην περιοχή μας. Η επέκταση του GIS στη Βάρη και στη Βουλιαγμένη και της webικής εφαρμογής του Γεώπολης. Και μετά τα υπόλοιπα είναι για προσαρμογή των επιδοτούμενων δράσεων. Όπως είπαμε, 400.000 για τη Βουλιαγμένη, 1,5 εκατομμύριο για τις ποδοποιίες ακόμα. Και τα υπόλοιπα είναι προσαρμογή διερχόμενων εσόδων. Λοιπόν,
Αυτή είναι η διαδικασία. Το αποθεματικό μας κατεβαίνει στις 35.000 από τις 59, αλλά αυτό είναι προσωρινό, καθότι με το που θα γίνουν τώρα δύο μεγάλοι διαγωνισμοί, δημοπρασίες, οι εκπτώσεις που παίρνουμε κατευθείαν επιστρέφουν μέσα στο αποθεματικό. Αυτά. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Παρακαλώ. Κύριος Ματόπουλος, κύριος Δόγκας. Έχουν ερωτήσεις. Κύριε Ματόπουλε. Θα απαντήσετε στο τέλος. Συνολικά. Ναι. Πιο πολλά ήδη τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος και μας διευκόλυνε στις απορίες που έχουμε. Θα εστιάσω. Γράφει στο Β22 μελέτη ηλεκτροφωτισμού 6.000 συν, είναι νέο. Ναι. Δεν αναφέρεται στο τεχνικό πρόγραμμα. Είναι μια μελέτη ηλεκτροφωτισμού εξοικονόμηση ενέργεια. Δεν το έχουμε βάλει στο τεχνικό πρόγραμμα. Είναι. Είναι υπηρεσία, ναι. Υπηρεσία είναι. Ναι, υπηρεσία. Ουσιαστικά είναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι διπλό. Είναι θανό. Ναι. Αυτό είναι στο, πρώτα απ' όλα έχουμε μια υποχρέωση από το Σύμφωνο Δημάρχων να έχουμε μετρημένες τις αρχικές μας καταναλώσεις, βάσει των οποίων κόβουμε για να φτάσουμε το 25% στην περίοδο. Αυτή η μελέτη λοιπόν είναι αυτή και συγχρόνως είναι η τεχνική συμβουλή για μας για να βγουν τα τεύχη δημοπράτησης εν ώψη της διαδικασίας του διαγωνισμού του ηλεκτροφωτισμού, όπου πηγαίνουμε σε τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας LED, την οποία δεν μας έρχεται με ΣΔΙΤ, με σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, δηλαδή τη χρηματοδότηση και το προϊόν, αλλά χρηματοδοτούμε θα εμείς από το Ταμείο Παγκοσμίων και Δανείων με χαμηλότοκο επιτόκιο. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να απαντήσετε στο τέλος. Εντάξει, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Το Β41, η μελέτη δημιουργίας εκπαιδευτικής δομής για τουρισμό και ναυτιλία, μηδενίζεται, ενώ υπάρχει το τεχνικό πρόγραμμα στο 41. Και πάω στα πιο ουσιαστικά. Το Β26, που μας είπατε, είναι η παροχή υπηρεσιών για την τεχνικό σύμβουλο. Τεχνικό να δούμε τον ακριβή ορισμό. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για ολοκληρωμένη διαχείριση πολυμάτων. Μας είπατε ότι είναι με καθηγητή του Πολυτεχνείου. Θέλω να μας πείτε ποια είναι πολυμέτα, τα σύμμυχτα. Όχι, είναι. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Στο τέλος όλα μαζί. Επίσης, λέμε εδώ στο Β35 προμήθεια λογισμικού. Ποια είναι και για ποιο λόγο, γιατί κάθε χρόνο αγοράζουμε λογισμικά, πού θα χρησιμεύσουν αυτά. Και επίσης παρατηρούμε στο πεδίο γάμα πάρα πολλές εγγραφές με την ονομασία διάφορα έξοδα που δεν βοηθούν, όπως επίσης και αναλώσιμα, αμοιβές και έξοδα τρίτων και παροχές τρίτων. Είναι 4-5 εγγραφές με την ίδια ονοματοδοσία και αυτές δεν βοηθούν καθόλου στο να καταλάβουμε το τι ακριβώς. Πού ακριβώς λέτε τις συγκεκριμένες εγγραφές, παρακαλώ. Είναι όλοι παράγραφος γάμα. Είναι γάμα 2, γάμα 7, γάμα 10, γάμα 12, γάμα 15, γάμα 20 με την ένδειξη διάφορα έξοδα. Γάμα 3, γάμα 6, γάμα 11, γάμα 16, γάμα 21 αναλώσιμα. Γάμα 1, γάμα 5, γάμα 8, γάμα 13 κλπ. Με αμοιβές. Αυτό δεν βοηθάει για να καταλάβουμε πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα και αν οι αυξομοιώσεις αυτές είναι ποσοστωτική κατεύθυνση ή όχι. Ευχαριστούμε. Ωραία, να πω απλά και μόνο για τον προμήθεια λογισμικού. Έχουμε τρία προγράμματα τα οποία παίρνουμε φέτος. Επιτέλους πρέπει να μηχανογραφήσουμε τις αποθήκες μας. Γιατί γίνεται χάος. Οι αποθήκες δεν είναι μηχανογραφημένες. Βάζουμε μέσα προϊόντα και υλικά και τα οποία εξαφανίζονται. Είναι αποθήκες. Είναι ένα πρόγραμμα για τις προπαρακολούθηση προμηθειών, ένα e-procurement. Και το τρίτο πρόγραμμα είναι για τη διαχείριση προσωπικού. Ένα πρόγραμμα το οποίο συνδέεται με το σύστημα το υφιστάμενο, το νέο που έχουμε για τις κάρτες και μας δίνει κατευθείαν σειρά στοιχείων τα οποία βοηθούν τη μισθοδοσία. Για να μπορέσουμε με το πρόγραμμα αυτό να αποδεσμεύσουμε ένα από τα 2,5 άτομα τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με τη μισθοδοσία του Δήμου. Τώρα για τα άλλα τα οποία λέτε για τα τελευταία που είναι προσαρμογή πληρωμών ΠΟΕ που είναι αμοιβές τρίτων, δαπάνες, αναλώσιμων κλπ. Είναι γενική κωδική. Άμα πάτε μέσα στον κωδικό, στον προϋπολογισμό μέσα και δείτε το συγκεκριμένο κωδικό, έχει από δίπλα και την εξήγηση, την ανάλυση, τι είναι το καθένα από αυτά.
Είχε ρωτήσει και το Β41. Είχατε ρωτήσει κάτι άλλο, κύριε Ματόπουλε. Το Β41. Το Β41 είναι. Α, είναι μελέτη δημιουργία δημοτική. Ναι. Αυτό το μηδενίζουμε, απλά δεν το έχει μείνει στο τεχνικό πρόγραμμα. Θα φύγει από το τεχνικό πρόγραμμα. Σημείωσε το παιδί να το βάλετε το τεχνικό πρόγραμμα. Ναι, 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 ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτό βγάλετε το από το τεχνικό πρόγραμμα. Το Β26, ουσιαστικά τι γίνεται. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να πάρουμε. Θα ξεκινάμε μια διαδικασία για να μπορέσουμε να έχουμε έναν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα μας δώσει όλη το περίγραμμα της διαχείρισης απορριμμάτων από το Πολυτεχνείο. Είναι ένας καθηγητής με τον οποίο έχουμε μια πολύ συνεχή διαδικασία, πολύ συνεννόηση. Και αυτός, ουσιαστικά εμείς ανοίγουμε τον κωδικό τώρα. Το ποσό δεν είναι επαρκές για να πάρεις τεχνικό σύμβουλο, έτσι. Ειδικότερα άμα είναι του Βεληνεκούς και της δυνατότητας που έχει ο συγκεκριμένος. Τι είναι 120? 12. Άμα ήταν 120.000 θα πηγαίναμε όλοι. Αλλά 12 είναι. Θα ξεπήγαινε στο Πολυτεχνείο. Όχι. Είναι 12.000. Αυτό όμως δεν είναι, θα είναι γύρω στις 30. Απλά ανοίγουμε τον. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Δόγκας έχει ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Δόγκα. Τρία θέματα θέλω να θέσω. Το ένα είναι ένας κωδικός, δεν τα έχω σημειωμένα με κωδικό, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι το πλήσιμο οχημάτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 20.000 ευρώ, πόσα μηχανήματα και πώς, δηλαδή, βιολογικός καθαρισμός θα γίνει παντού κτλ. Να μου απαντήσετε πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο. Το δεύτερο είναι ενοικίαση οικοπαίδου για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων 20.000 ευρώ. Ίσως να έρχεται στη συνέχεια με αυτό που δεν θέλανε οι κάτοικοι στη Βάρη που λέγανε όλοι ότι είναι ανάμεσά τους κτλ. Αυτό, γι' αυτό το συγκεκριμένο λέγατε. Okay, εκεί έγινε. Στη Βάρη πάντως δεν θα γίνει καμία διαχείριση απορριμμάτων. Έλα. Θα φύγει και το φυτόριο, θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο κλειστού τύπου συνεργείο. Okay. Και το τρίτο είναι η αγορά οικοπαίδου για κατάσταση λειτουργίας του Δήμου, 765.000. Είναι αυτό το οποίο ψάχνουμε να βρούμε τώρα, την έκταση 6 με 8 στρέμματα στην ΒΠΕ Κοροπίου που θα επιτρέπονται συγκεκριμένες χρήσεις. Okay, έγινε. Το άλλο που είπατε για τα πλήσιμα οχημάτων, για πείτε το είναι. Είναι λίγα, είναι πολύ μικρό το ποσό για 100 οχήματα. Είναι για όλα, όχι για όλα. Ηλεκτροφωτισμού. Όχι. Είναι για όλα τα οχήματα τα οποία κινούνται σήμερα σε επίπεδο καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Ωραία. Προχωράμε στην ψήφιση του θέματος. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Παρόν ο κύριος Ματόπουλος. Και ο κύριος Κοντονής. Παρόν. Αιτιολογείται? Όχι. Λοιπόν, περνάει λοιπόν το δεύτερο θέμα κατά πλειοψηφία. Το τρίτο θέμα, έγκριση πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενών Ενηλίκων Βουλιαγμένης Οικονομικού έτους 2016. Κύριος Δήμαρχος, έχει το λόγο. Α, τέλεια. Αυτό, σβήστο. Το βλέπω. Ωραία. Σας έδωσε. Στην μητέρα μου να δώσω. Λοιπόν, είναι η αναμόρφωση του ξενώνα. Η αναμόρφωση είναι δομική. Δηλαδή φέραμε τον προϋπολογισμό σύμφωνα με τις δαπάνες που είχαμε και τα έσοδα από 31 Ιουλίου σε 31 Δεκεμβρίου. Δεν τροποποιείται τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Το ισχύον για το χρηματικό υπόλοιπο είναι από 67, πηγαίνουμε στα 38 και έχουμε απλά και μόνο και την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση, το οποίο είναι από αυτές τις δαπάνες όπως και τα τροφεία που πρέπει να ενοποιούνται για να γίνεται ένας διαγωνισμός για όλο το Δήμο. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Όχι. Προχωράμε στην ψήφιση. Υπάρχει αντίρρηση? Όχι. Ομόφωνα λοιπόν περνάει το θέμα της έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κοινωνικού Ξενώνα Βουλιαγμένης.
Το τέταρτο θέμα είναι η έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής, του ΟΑΠΑ δηλαδή, για το 2016. Κύριος Δήμαρχος, έχει το λόγο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι οι δαπάνες οι οποίες έχουν υπολογιστεί για τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε τελικά πριν από 24 του μηνός. Πότε εγκρίθηκε, Βουλά? Προχτές, 24 του μηνός εγκρίθηκε και ουσιαστικά ερχόμαστε, κάνουμε κάποιες πολύ μικρές αλλαγές για πράγματα τα οποία είχαν ξεχαστεί. Ουσιαστικά όμως επικαιροποιούμε. Το αρχικό αποθεματικό ήταν 18.794 και το τελικό είναι 21.457. Έχει περισσότερο τακτοποιητικό χαρακτήρα και όχι αυξάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε δικαστική απόφαση για 17 άτομα τα οποία έχουν προσληφθεί, μάλλον παραμένουν με δικαστική απόφαση, και η οποία δικαστική απόφαση το δικαστήριο το έχουμε το Μάιο, εάν και εφόσον γίνει το, για το θέμα της, των ασφαλιστικών μέτρων. Εάν παραμείνουν τα παιδιά αυτά που εγώ προσωπικά επιθυμώ να παραμείνουν, μπορεί την επόμενη χρονιά να έχουμε και τους 5 παιδικούς σταθμούς σε πλήρη επάνδρωση το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Έλα. Στελέχωση, ναι. Μπορεί να είναι άντρες οι ρεφόνοι ποιοκόμοι. Έχουμε και γυναίκες, σωστό. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Υπάρχει κάποια... Αυτά όχι. Η απόφαση αυτή έχει διαβιβαστεί στο Δήμο και θα πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς έχουμε στείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Διεύθυνση Οικονομικών των ΟΤΑ, να μας δώσουν και αυτοί το OK. Για ούτως ώστε όταν θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην στηριχτούμε απλά σε μία γνωμοδότηση, η οποία μπορεί να είναι επαφοντερίζουσα. Δηλαδή, κάποια την αποδέχονται, κάποια να μην την αποδέχονται. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, πήραμε όλα τα χαρτιά και τα έχουμε διαβιβάσει στην Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών. Οπότε, υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι. Οπότε, για τον ΟΑΠΑ παρόν, ο κύριος Κοντονής, το ξέχασα, κύριε Κοντονή. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, και η πρώτη αναμόρφωση του ΟΑΠΑ. Το πέμπτο είναι σχέδιο δράσης ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στους ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής. Αυτό, απλά θα ήθελα μια αλλαγή του τίτλου. Αποχωρούν ο κύριος Πανάς, ο κύριος Δόγκας. Ωραία, θέλουμε μια αλλαγή του τίτλου μόνο. Ο κύριος Παλετσιώτης και η κυρία Σίνα. Πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα θέλαμε μόνο εδώ πέρα μια αλλαγή του τίτλου που λέει με τους ΟΤΑ της Ανατολικής Αττικής από τις υπηρεσίες... Γράψτε το. Περίμενε, γράψτε το. Λοιπόν, μισό λεπτό να δούμε τον τίτλο. Λήψη απόφασης για εκπόνηση σχεδίου δράσης ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στους ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής. Αυτό θα το βάλουμε στους ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής ή κάθετος και ΟΤΑ παραλιακού μετόπου Νοτίου Ευωϊκού και Σαρωνικού. Τι είναι αυτό? Παραλιακού μετόπου Νοτίου Ευωϊκού και Σαρωνικού. Λοιπόν, να σας περιγράψω τι ακριβώς είναι αυτό. Το σχέδιο δράσης ολοκληρωμένων χωρικής ανάπτυξης είναι ένα εργαλείο το οποίο χρειάζεται να φτιάχνεται από δήμους, από συμπράξεις δήμων, οι οποίοι όμως πρέπει να έχουν πάνω από 250.000 κατοίκους. Όταν λέμε κατοίκους, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, από την απογραφή. Εάν δεν φτιαχτούν τέτοιες... Λίγο ησυχία παρακαλώ. Εάν λοιπόν δεν φτιαχνούν αυτές οι δράσεις ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, δεν θα μπορέσουμε να μπούμε και να πάρουμε χρηματοδοτήσεις πολλών επιπέδων, για αναπλάσεις κυρίως, αλλά έχει και άλλες, ακόμα και για διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση
δράσεων απασχόλησης ή κοινωνικής πρόνοιας ή επιμόρφωσης. Έχει πάρα πολλά. Αν δεν ανήκουμε σε όχι μέσα, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να χρηματοδοτηθούμε σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι λοιπόν στο τραπέζι υπάρχουν δύο λύσεις, οι οποίες έχουμε συζητήσει για τις δύο. Η μία λύση είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μία σύμπραξη με τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής. Έγινε από αυτού μάλιστα και μία σύσκεψη υπό τον Πέτρο του Φιλίππου, τον Αντιπεριφερειάρχη, πριν από 15 μέρες στο Κοροπή, και ο οποίος μάλιστα έχει βάλει 70.000 ευρώ στο Ταμείο της Περιφέρειας για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη μελέτη. Είναι μια μελέτη η οποία πρέπει να γίνει από όλους τους Δήμους. Και υπάρχει και μια δεύτερη λύση, και γι' αυτό σήμερα την απόφαση και την αξιότητα που θα πάρουμε τη θέλουμε και για τους δύο, που είναι, έχει γίνει συζήτηση με τους παραλιακούς αυτούς Δήμους που ξεκινάνε από το Μαραθώνα και φτάνουν μέχρι και τον Άλιμο και το Παλαιοφάλιρο. Γιατί? Διότι όταν φτιάχνεις σχέδιο δράση ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, πρέπει οι Δήμοι οι οποίοι φτιάχνουν αυτή τη σύμπραξη να έχουν κοινά σημεία επαφής. Η δεύτερη λύση λοιπόν μας δίνει το κοινό σημείο επαφής, που είναι το παραλιακό μέτωπο. Είμαστε και οι 16 παραλιακοί Δήμοι. Η άλλη περίπτωση μπορεί να έχει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι τι σχέση μπορεί να έχει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τις Αχαρνές. Μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος θα εξετάσει την έγκριση αυτού του όχι και να πει ότι αυτό λόγω ανομοιοειδών χαρακτηριστικών των Δήμων δεν το εγκρίνουν να προπαντήσει. Επειδή λοιπόν και εμείς το ψάχνουμε αυτό το πλαίσιο, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσει το ΣΕΣ. Το ΣΕΣ είναι το νέο ΕΣΠΑ. Για να μην λοιπόν βρεθούμε ή να μην ερχόμαστε και παίρνουμε τη μία απόφαση ψέφω την άλλη, σήμερα παίρνουμε μία απόφαση η οποία έχει για μας δύο κατευθύνσεις. Ή τους Δήμους Ανατολικής Αττικής ή τους Δήμους του Παραλιακού Μετώπου. Εντάξει, αυτή λοιπόν είναι η εισήγηση. Νομίζω ότι η πρόταση είναι ότι, όπως τελειώνει και το εισηγητικό, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνεται λήψη απόφασης για την εκπόνηση σχεδίου δράση ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στους ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής ή στου σχεδίου δράσης ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στους ΟΤΑ του παραλιακού μετώπου Νοτίου Ευωικού και Σαρονικού για ολοκληρωμένες βιώσιμες αστικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με τους ΟΤΑ της Ανατολικής Αττικής ή του Παραλιακού Μετώπου από τις υπηρεσίες και με πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ή των Δήμων. Το σχέδιο δράσης θα εγκριθεί τελικώς και από τους συμμετέχοντες φορείς. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό. Ναι, αυτά τα, όπως ακριβώς το διάβασα. Ναι, ναι. Θα το πάρετε από την. Τα ποσά τα οποία έχουν. Τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή? Υπάρχει μια τοπική διελκυστίδα. Αυτή τη δουλειά την έχουν κάνει οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής. Οι Δήμοι της Δυτικής Αττικής είναι έτοιμοι. Έχουν φτιάξει όχι και είναι, περιμένουν αυτή τη στιγμή να ανοίξουν τα προγράμματα για να φτιάξει αυτό το πράγμα, για να γίνει η μελέτη μόνο, επειδή είναι μελέτη μεγάλη και για πολλούς Δήμους, θα μας πάρει τουλάχιστον 1,5 χρόνο για να βγει ο ανάδοχος. Είναι το πρόβλημα που είχαμε με τις μελέτες που δεν κάναμε εμείς. Θέλουμε 1,5 χρόνο με το 3316 για να γίνει αυτή η μελέτη, και η οποία θα γίνει από όλους μαζί. Θα δώσουμε όλοι από κάτι. Όμως ο φορέας θα είναι ένας. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα? Φτιάχνουμε έναν φορέα που είναι της Ανατολικής Αττικής ή του Παραλιακού Μετώπου και αυτός κάνει τη συγκεκριμένη ανάθεση. Η ανάθεση αυτή θα είναι έτοιμη σε 1,5 χρόνο και τότε θα μπούμε εμείς μέσα. Η Δυτική Αττική και η Αθήνα και ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη που έχουν τα 250 είναι στην τελική τους φάση. Δηλαδή σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμοι να μπουν. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι να μπούμε τουλάχιστον σε 2,5. Δεν είχαν το οργανωτικό γι' αυτό. Είναι ευκαιρίες που χάσαμε. Υπάρχει από το παρελθόν. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια αντίρρηση? Όχι, δεν είναι. Να αντιμετωπίσετε τους στόχους, γιατί δεν υπάρχει εικόνα και ο οποίος ο καθένας το θεωρεί σαν κατέβοντα στόχους. Για κάτι τέτοιο. Για αυτούς τους τρεις άξονες που ορίζει το πρόγραμμα,
πρέπει ο καθένας να ορίσει με ακρίβεια τι θέλει. Αυτή είναι μια αρχή και αυτό το οποίο έχουμε πει ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε ξεκαθαρίσει ποιο από τα δύο σχήματα θα πρέπει να σχηματιστεί για να μπουν και εντεταλμένοι από τον κάθε ένα φορέα και να ξεκινήσει πλέον να δίνονται οι κατευθύνσεις εν ώψη της μελέτης. Μαζεύει στοιχεία ο κάθε Δήμος και όταν με το καλό υπάρχει τα τεύχη δημοπράτης της συγκεκριμένης μελέτης, λες για μας σαν Δήμο θέλουμε χωρικά να μας μελετήσεις αυτό. Σου λέω ένα παράδειγμα. Θέλουμε να φτιαχτεί ένας λαξευτός πεζόδρομος από τη λίμνη της Βουλιαγμένης μέχρι το αλιευτικό καταφύγιο. Αυτή είναι μια χωρική παρέμβαση η οποία πρέπει να περιγραφεί στις γενικές γραμμές, να μελετηθεί, όχι σε τεύχη δημοπράτησης μελέτης, απλά να κοστολογηθεί και να δοθούν τα πάρα τεχνικά χαρακτηριστικά και να μπει, γεια σου, να μπει από μας αυτό, μάλλες 10 χωρικές παρεμβάσεις. Θέλουμε, παραδείγματος χάρη, να μετατρέψουμε το 25% του οδικού μας δικτύου αστικής φύσης σε πεζόδρομους ή πεσυκλοφορίας. Αυτό πρέπει να το έχουμε κάνει. Είναι η μελέτη που κάνουμε, παίρνουμε τα στοιχεία από τη μελέτη που τρέχει τώρα τη συγκοινωνιακή. Ποιοι δρόμοι είναι όριμοι για αυτό το πράγμα. Κάναμε μια κοστολόγηση και το δεύτερο πράγμα το οποίο βάζει ο Δήμος μας σε αυτό το όχι. Εμείς λοιπόν πρέπει ενδεικτικά και όχι απόλυτα και καταληκτικά να δώσουμε να γίνουν κάποιες αρχικές προκαταρτικές μελέτες για να είμαστε σε θέση να πάρουμε χρήματα για αυτές. Να ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε. Παρακαλώ. Επειδή έχουμε δύο τάσεις, από τη μία είναι η Ανατολική Αττική και από την άλλη είναι το παραλιακό μέτωπο. Εάν διχαστούμε σαν Δήμοι και οι μισοί επιλέξουν το ένα. Όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Οι Δήμοι εδώ δεν μπαίνουν στη λογική των ανταγωνισμών και των διαγωνίσεων. Εδώ μπαίνουν πιο από τα δύο. Είναι λειτουργικό και φέρει αποτέλεσμα. Γιατί αν μπούμε στην Ανατολική Αττική και έρθει αυτός ο οποίος θα μας κρίνει αν το όχι πρέπει να προχωρήσει ή όχι και μας πει ότι εσείς δεν έχετε κοινό τόπο πέραν τη γυτνίαση, δεν έχετε κοινό τόπο και μας την κόψει. Κάποιος λοιπόν ο οποίος πρέπει να έχει βαθιά γνώση για τα κριτήρια που οι διαχειριστικές αρχές εγκρίνουν μια όχι ή δεν εγκρίνουν, πρέπει να μας πει. Με αυτό το μοντέλο πάτε, με το άλλο μοντέλο δεν πάτε. Ή με το άλλο πάτε, αλλά με αυτό δεν πάτε. Ωραία. Εντάξει, γι' αυτό βάζουμε σήμερα και τις δύο επιλογές για να μην φέρνουμε αποφάσεις τη μία ψευδή την άλλη. Ωραία, γιατί γελάτε, κύριε Νίκο. Ποιος είναι ο Νίκος? Ο Ψαλίδας. Χρειάζεται χωρική συνέχεια. Προχωράμε. Η συνέχεια είναι απαιτητή, αλλά θέλει και ειδικά και ίδια χαρακτηριστικά. Προχωράμε στην ψήφιση του θέματος. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι. Ομόφωνα και το, ενώ έχει αποχωρήσει ο κύριος Κοντονής, το πέμπτο θέμα. Το έκτο θέμα, προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2016. Λοιπόν, είναι όλοι ανταποδοτικοί. Εμείς κάνουμε προγραμματισμό, δεν χρειαζόμαστε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, όμως το βάζουμε στον προγραμματισμό μας. Αυτό το οποίο προτείνουμε μετά από έλεγχο με τις υπηρεσίες, ανταποδοτικά όπως ξέρετε είναι ηλεκτροφωτισμός, είναι καθαριότητα και για κημητήρια. Είναι τα τρία ανταποδοτικά που έχουμε. Για το λόγο αυτό λοιπόν για το σύνολο του έτους έχουμε 105, τόσα συνήθως είναι και τα άτομα τα οποία παίρνουμε από 120 έως 95 που έχουμε πάρει το 14 και το 15. Συζητάμε λοιπόν 20 οδηγούς, 60 εργάτες καθαριότητας, 14 χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, 5 ηλεκτρολόγους και 6 εργάτες κημητήριων. Αυτή είναι η πρόταση η οποία έχουν μετά από αιτήματα αποστείλει οι αντιδήμαρχοι και οι διευθυντές. Ιδραυλικό δεν είναι ανταποδοτικός. Να μπορούμε να πάρουμε λίγο τους εργάτες καθαριότητας και δήμαρχε για να καλύψουμε τις ανάγκες του Δήμου μας σε οδοκαθαρισμό. Δηλαδή αν προσθέσαμε άλλα 20 άτομα... Ακούστε, όχι, μισό λεπτό για να ξέρουμε γιατί χρειαζόμαστε προσωπικό, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε ένα άτομο το οποίο βάζουμε μέσα έχει ένα κόστος το οποίο είναι της τάξης περίπου των 18.000 ευρώ. Άρα όταν λέμε ότι θέλουμε άλλους 20,
σημαίνει ότι πρέπει να προγραμματίσουμε 360.000 ευρώ να έχουμε μέσα στη μισθοδοσία. Δεν έχουμε, αλλά 20 έχουμε. Τι σημαίνει ότι είναι ανταποδοτικό? Αυτό λέω, ότι είναι ανταποδοτικό, οπότε δεν μπορείς να βάλεις παραπάνω. Πρέπει δηλαδή αυτά εδώ, επειδή είναι ανταποδοτικά, πρέπει να τα ισοσκελίσεις με τα έσοδα, τα ξέρεις πρώτα τη μηχανική. Απλώς, επειδή έχουμε έλλειμμα στον οδοκαθαρισμό, μήπως μπορούσαμε να το ενισχύσουμε λίγο. Τι έκανα, ξέρουμε τα τέλη. Ναι, έχουμε πράγμα ότι το μοναδικό έλλειμμα που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας είναι ο οδοκαθαρισμός. Ούτως ή αλλιώς, αυτός είναι προγραμματισμός, ναι, και είναι ενδεικτικού χαρακτήρα. Δεν είναι. Δεν είναι ότι ουσιαστικά κλείνουμε αυτή τη διαδικασία, μπορούμε να την ξανανοίξουμε. Εγώ θα έλεγα σήμερα, επειδή με αυτά τα νούμερα έχουμε ισοσκελίσει τα ανταποδοτικά μας, να μείνουμε εδώ. Γιατί άλλος πώς θα βρεθεί έλλειμμα σε αυτή τη φάση στα ανταποδοτικά μας. Εντάξει, ήδη είναι πολύ, έτσι είναι 105 άτομα. Χρειαζόμαστε τα άτομα αυτά. Χρειαζόμαστε και 200. Δεν το συζητώ. Το μοναδικό πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή ήταν οι χειριστές. Χειριστές βάζουμε 14. Ναι, συν τους οδοκαθαριστάσεις. Για να έχει υπόψη ότι αυτή είναι για το 16, που σημαίνει αυτή τη στιγμή μπορούμε να πάρουμε κι άλλα που έχουμε από την προηγούμενη, έτσι. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Όχι. Όχι. Ναι, ναι. Ναι. Βάσει αυτής έχει βγει η εισήγηση. Κόμμα κατεβαίνει. Ναι, ουσιαστικά αυτή δεν προσθέτει κάτι το διαφορετικό. Σου δίνει απλά τη δυνατότητα να σου κάνει λίγο τα πράγματα λίγο πιο ευέλικτα για σένα. Σου δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσεις και να τροποποιήσεις αυτό το έγγραφο. Αυτό τον αριθμό σου. Προχωράμε στην ψήφιση. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι. Ομόφωνα το έκτο θέμα. Το έβδομο θέμα, υποβολή αιτήματος για την έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΚΔΑΠ Εναρμόνισης και Γυναικής Επαγγελματικής Ζωής. Λοιπόν, πού το? Αυτό που γίνεται κάθε χρόνο και το ανανεώνουμε. Αυτό είναι η ανανέωση. Απλώς θέλει μία προσοχή στην απόφαση ότι πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος που απαιτεί την πρόσληψη και να αναφέρεται ρητά ποιες αφορούν ανανέωση και ποιες αφορούν νέες προσλήψεις. Εδώ σε εμάς όλες αφορούν ανανέωση. Όλα είναι ανανέωση. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Ομόφωνα λοιπόν αυτό το θέμα. Και, ναι, αυτό. Ομόφωνα το 7ο θέμα. Το 8ο θέμα, αντιμετώπιση του αποσπάσματος του 18 Δευτέρου 2016 πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής που αφορά την επιλογή προϊσταμένων τμήματων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ωραία. Εδώ είναι μια πάρα πολύ μακρά και δυστυχώς έφυγε και η αντιπολίτευση τώρα η Μίζωνα και η Ελάσσονα. Δεν σε είδα, Δημήτρη. Sorry. Γι' αυτό κάθετε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε λίγο, επειδή υπάρχει πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό, γιατί μπαίνουμε σε μια ενημέρωση από πολλές πηγές, και όταν η ενημέρωση είναι από πολλές πηγές όσον αφορά αυτά τα θέματα, μπαίνει μέσα το στοιχείο της υποκειμενικότητας, και ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία σύμφωνα με αυτά τα οποία τον αγγίζουν ή αυτά των οποίων δεν τον αγγίζουν. Ποια είναι λοιπόν η ιστορία εδώ, και θα ήθελα λίγο να μπούμε και σε μια επιμόρφωση επί του θέματος. Υπάρχει μια διαδικασία, ένας νόμος, ο οποίος προσδιορίζει πώς ακριβώς φτιάχνονται οι οργανισμοί. Τι δυνατότητες έχει το Δημοτικό Συμβούλιο και πώς ακριβώς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αντιλαμβάνεται τις διατάξεις του νόμου αφενός, αλλά και τα οριζόμενα στον οργανισμό του Δήμου, για να μπορέσει να κάνει τις κρίσεις του προσωπικού. Η λογική λοιπόν που έχουμε εδώ είναι η εξής. Όταν πέρασε ο οργανισμός, μάλιστα τότε ο οργανισμός είχε αποσυρθεί μια-δυο φορές, μέχρι που η τότε συμπολίτευση και η αντιπολίτευση, η Μίζωνα, εγώ σαν επικεφαλής αντιπολίτευσης, καταφέραμε και συνονοηθήκαμε και με πολύ μεγάλη πλειοψηφία
πέρασε μια ρύθμιση την οποία εγώ είμαι οπαδός της αυτής της λογικής, παρότι έχω σειρά από πτυχία από το χαμηλότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Θεωρώ ότι όταν φτιάχνεις έναν οργανισμό πρέπει να κινητροδοτείς το σύνολο του προσωπικού να μπορεί αφενός, αλλά και να έχει και τη δυνατότητα να προάγεται. Ανεξαρτήτως αν έχει πτυχίο πανεπιστημίου ή πτυχίο ΤΕΗ ή δεν έχει πτυχίο ή έχει διδακτορικό και είναι και καθηγητής στη Σορβόνη. Αυτό που σε διευθύνσεις όπου δεν υπάρχει υπερεξειδίκευση. Ποιες είναι οι διευθύνσεις που υπάρχει υπερεξειδίκευση? Η διεύθυνση οικονομικών. Η διεύθυνση όπου απαιτείται ειδική εξειδικευμένη γνώση μηχανικών, δηλαδή η ΔΟΜ και η τεχνική υπηρεσία. Κάναμε τότε λοιπόν μια πρόταση η οποία πέρασε και εγκρίθηκε και τότε που την κάναμε μάλιστα είχε γνωμοδοτήσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θετικά, το τότε Υπηρεσιακό Συμβούλιο, και είχαμε πει το εξής, ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διευθύνσεις όπου δεν χρειάζεται να έχουμε απόλυτη προτεραιότητα, αν μου επιτρέπετε, προβάδισμα λέγεται, των πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά να μπορούν σύμφωνα με τη μοριοδότηση, δηλαδή τα χρόνια υπηρεσίας και τα άλλα, τα λοιπά προσόντα, κάποιος ο οποίος έχει χρόνια υπηρεσίας και δεν είναι πτυχιούχος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά τεχνολογικής εκπαίδευσης, να μπορεί να έχει και αυτό στον ήλιο μοίρα. Να μην είναι καταδικασμένος ότι όσο καλός υπάλληλος και να είναι, ό,τι και να κάνει σε αυτή την υπηρεσία, θα παραμένει ο καλός στρατιώτης ΒΕΙΚ, δηλαδή η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Αυτή τη δυνατότητα την έχουμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο όταν ψηφίζουμε τον οργανισμό. Εκεί λοιπόν βάζουμε το λεγόμενο «Ι», το διαζευτικό. Τι κάναμε λοιπόν, συνεννοήθηκαν όλες οι παρατάξεις, έγιναν αναβολές, κόντρα αναβολές, συνεννοήσεις, συναντήσεις των επικεφαλής. Τότε ήταν και ο Γιάννης Σκουμπούρης, όπως θυμάστε, ο οποίος είχε και μια εξειδικευμένη γνώση για τα θέματα αυτά και καταλήξαμε να πούμε ότι έχουμε παντού όπου υπάρχει υπερεξειδίκευση το προβάδισμα, εκτός από εκεί που δεν χρειάζεσαι υπερεξειδίκευση και μπορεί τη δουλειά να την κάνει και κάποιος ΤΕΗ ή κάποιος ο οποίος δεν έχει πτυχίο αλλά έχει εμπειρία. Και επαναλαμβάνω, αυτό το κάναμε για να μην απογοητεύσουμε το προσωπικό και να δώσουμε ευκαιρία και σε άλλους υπαλλήλους να μην κρεμάσουν την τσάντα από την πρώτη μέρα που προσλαμβάνονται στο Δήμο. Δηλαδή εγώ δεν θα γίνω ποτέ ούτε προϊστάμενος ούτε διευθυντής. Γεια σας. Αυτό λοιπόν για να γίνει ΦΕΚ πέρασε από το γνωμοδοτικά από το υπηρεσιακό, πέρασε από την περιφέρεια, εγκρίθηκε, δημοσιεύθηκε και ό του θαύματος πάθαμε την εξής ζημιά. Ήρθε μία πρόεδρος του υπηρεσιακού, η οποία πρόεδρος του υπηρεσιακού είναι υπεράνω του νόμου. Όπως επίσης η πρόεδρος του υπηρεσιακού ονόματι κυρία Αλιμπέρτη, γράφτε το αυτό, το θυμάστε το όνομα, είναι και υπεράνω του Δημοτικού Συμβουλίου. Εσείς όλοι, εμείς όλοι εδώ που ψηφίζουμε και βάζουμε την πολιτική κατεύθυνση για το πώς θα κρίνεται, με ποια κριτήρια θα κρίνεται το προσωπικό, για το ποιοι θα γίνονται προϊστάμενοι και ποιοι θα γίνονται διευθυντές, εμείς δεν υπάρχουμε. Μας δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να το κάνουμε, αλλά κατά την κυρία Λιμπέρτη, η οποία μάλιστα είναι η μόνη πρόεδρος υπηρεσιακού της χώρας η οποία κρίνει κατά αυτόν τον τρόπο, τι είπε? Όχι τώρα, το είπε το 2014. Το 2014 ήταν η προηγούμενη διοίκηση, έτσι, που διοίκηση του κυρίου Πανά. Είπε, όχι, μπορεί ο νόμος να λέει εκτός αν άλλος ορίζει ο οργανισμός, λέει ο νόμος, υπάρχει το απόλυτο προβάδισμα, η ΠΕ μπροστά, εκτός αν άλλος ορίζει ο οργανισμός. Παράγραφος Δέλτα. Αυτή η παράγραφος για την κυρία Λιμπέρτη δεν υπάρχει. Έρχεται λοιπόν η κυρία Λιμπέρτη τότε, το 2014, κάνει κρίσεις,
κάνει κρίση σύμφωνα με το, με τη δική σας άποψη. Ο δήμαρχος τότε, ο κύριος Πανάς, έρχεται, φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τότε συμφωνούμε όλοι και κάνουμε προσφυγή. Στο, η προσφυγή η οποία έγινε, έγινε εναντίον της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Γιατί στην Αθήνα? Γιατί διοικητικά το Μενίδη, που είναι η έδρα του υπηρεσιακού μας, ανήκει στην Αθήνα. Τα λέω πολύ σιγά και μεθοδολογικά, γιατί θέλω να το καταλάβετε όλοι τι παιχνίδι έχει παιχτεί εδώ. Την ίδια στιγμή αλλάζει η διοίκηση, αναλαμβάνω εγώ και έχω μία εκκρεμότητα τοποθέτησης διευθυντών. Πρέπει ο Δήμος να δουλέψει, να κάνει διευθυντές. Και τι κάνω λοιπόν? Πειθαρχώντας στην άποψη του υπηρεσιακού, εφόσον δεν την έχουμε ανατρέψει ακόμα με την προσφυγή μας, τοποθετώ διευθυντές, οι οποίοι μέχρι και σήμερα υπηρετούν, σύμφωνα με την απόφαση του 14 του υπηρεσιακού, αναμένοντας κάποια στιγμή να δικαστεί και να ισιώσουν τα πράγματα. Δηλαδή η απόφαση πλέον να ανατραπεί και να λαμβάνεται υπόψη και η δική μας βούληση. Και συμβαίνει το εξής. Άκουσα. Συμβαίνει το εξής. Η πρόεδρος η οποία διαχειρίζεται το θέμα στην Αθήνα, πρωτοδίκης, διοικητική πρωτοδίκης, βλέπει ότι εμείς έχουμε κάνει τοποθετήσεις σύμφωνα με την παράνομη για μας απόφαση του υπηρεσιακού και λέει, α, άρα τώρα βαλόμενη δεν είναι η απόφαση του υπηρεσιακού, είναι η απόφαση τοποθέτησης του Δημάρχου. Πού ανήκει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης? Στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά. Πολύ ωραία. Διαβιβάζει την υπόθεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, το οποίο τι θα ελέγξει παρεπιπτόντως? Όχι το σωστό της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αλλά το ορθόν της απόφασης της δικής μου να ορίσω τους διευθυντές που έχει σήμερα ο Δήμος. Δηλαδή, η δική μου απόφαση, λαθεμένη, πήραμε λάθος απόφαση, γιατί αυτοί, μαθαίνουμε κι εμείς, δεν είμαστε... Πήραμε απόφαση λάθος να ορίσουμε. Τι έπρεπε να κάνουμε? Έπρεπε να μην ορίσουμε. Έπρεπε να μην ορίσουμε, να δουλέψουμε με αναπληρωτές για να μπορέσει το διοικητικό πρωτοδικείο της Αθήνας να κρίνει την απόφαση του υπηρεσιακού και όχι να το διαβιβάσει στον Πειραιά για να κρυθεί η απόφαση του Δημάρχου. Γιατί η απόφαση του Δημάρχου είναι σωστή, θα κρυθεί νομίμως. Παρεπιπτόντως δε, θα σας πω το εξής. Δεν μπορούμε εμείς σαν Δήμος να προσφύγουμε εναντίον της απόφασης του Δημάρχου. Σαν Δήμος? Ο Δήμος που είναι σήμερα, πηγαίνοντας, ο Δήμος αυτό που είχε διαβαστεί από την Αθήνα στον Πειραιά, αυτό θα βγει αόριστο. Γιατί είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται και κινείται εναντίον της απόφασης του Δημάρχου. Τέτοιου είδους διαδικασία δεν υπάρχει. Είναι απαράδεκτη η αίτησή μας. Έχουμε πάει δηλαδή για εκείνη την υπόθεση του 14 και έχουμε πάρει τα πιστόλια και πυροβολάμε τα πόδια μας. Και συνέχεια τώρα. Νίκο μου, σε παρακαλώ. Και συνέχεια. Η κυρία Αλιμπέρτη συνεχίζει και κάνει τις κρίσεις του 15. Παίρνει τα χαρτιά όλα για να κρίνει τους 15. Σε πρώτη φάση θα κρίνει τους διευθυντές και σε δεύτερη φάση θα κρίνει τους προϊσταμένους. Κρίνοντας λοιπόν τους διευθυντές, όταν είναι σε εκείνη τη φάση, πηγαίνω εγώ προσωπικά και τη βρίσκω. Της μιλάω 15 φορές στο τηλέφωνο. Της στέλνουμε για να πιστεί τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της τότε συνεδρίασης του 12 και του 13 του Δημοτικού Συμβουλίου, που λέει, που λέμε όλοι εμείς εδώ, επιθυμούμε να έχουμε επιλογή για τους την τάδε και την τάδε διεύθυνση, διευθυντές και προϊσταμένους, να μην υπάρχει προβάδισμα, να υπάρχει το ίδιο διαζευτικό. Με εμένα τότε εισηγητή, παρότι ήμουν στην αντιπολίτευση, που εξηγώ μέσα στα απομακρυντοφημένα αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Ότι θέλουμε να δίνουμε κίνητρα και στους άλλους, τους μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να κάνουν καριέρα μες στο Δήμο. Τα στέλνουμε, τα βλέπει, λέει, τώρα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα.
ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Μιλάμε με τον Δήμαρχο Αχαρνών, που είναι διευθύντρια στο Δήμο Αχαρνών. Τη φωνάζει ο άνθρωπος, εξηγεί ότι έχει δίκιο ο Δήμαρχος. Αυτό λέει, το άλλο λέει, μην σας τα πολυλογώ. Έχετε κάνει τις κρίσεις για τον διευθυντέ του 2015 και τις κάνει πάλι χωρίς τη διαδικασία του προβαδίσματος. Άρα μόνο, δηλαδή, τι κάνει. Τη λογική ότι μπορούν να μπουν στην κρίση και άλλοι οι οποίοι δεν είναι ΠΕ, δεν τη λαμβάνει υπόψη. Κρίνει μόνο τους ΠΕ. Το οποίο εμάς το αποτέλεσμα δεν μας επηρεάζει. Διότι στην προκειμένη περίπτωση συγκυριακά και μόνο, εμείς είχαμε να κρίνουμε μόνο ΠΕ. Δεν υπήρχε άλλος να κριθεί. Δεν μας χάλαγε ουσία το σκεπτικό μας εδώ. Όμως, προσέξτε τι γίνεται. Με το που έρχεται η απόφαση αυτή, τον προηγούμενο χρόνο, πάμε εμείς να δούμε πώς θα χειριστούμε το θέμα. Και τι κάνουμε, ξανακάνω εγώ τοποθετήσεις των διευθυντών σύμφωνα με την απόφαση αυτή. Που τι σημαίνει, και τότε ανακαλύπτουμε το τι ακριβώς έλεγε η απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου. Έχω ορίσει ξανά διευθυντές με λάθος απόφαση, με τη λογική ότι θα τη βάλουμε στα δικαστήρια, που ουσιαστικά με τον ορισμό, αντί να βάλουμε τις απόφασεις του υπηρεσιακού, βάλουμε τις απόφασεις του Κωνσταντέλου. Χάσαμε την μπάλα. Δηλαδή, η δεύτερη φορά που έρχεται και κρίνει η κυρία αυτή Αλιμπέρτη, όπως έκρινε το 2014, εμείς κάνουμε την τοποθέτηση, γιατί δεν μας επηρέαζε, γιατί λέμε θα κάνουμε την τοποθέτηση εφόσον δεν επηρεάζει, δεν κλονίζει το οικοδόμημα και θα προσφύγουμε. Τότε λοιπόν που κάνουμε την τοποθέτηση και πάμε να ελέγξουμε πώς θα προσφύγουμε, έρχεται και προκύπτει από τον κύριο Ρίγα: κύριε, για δείτε τι λέει η απόφαση διαβίβασης του φακέλου από την Αθήνα στον Πειραιά, ότι δεν έχετε πλέον δικαίωμα. Είναι σαν να βάλουμε εμείς εναντίον, ο Δήμος εναντίον της απόφασης του Δημάρχου και όχι εναντίον της απόφασης του υπηρεσιακού. Οπότε όταν κάνεις ένα λάθος δύο φορές μπορεί να δικαιολογηθεί. Όταν πας να το κάνεις και τρίτη θα σε πούνε, δεν μπορώ να πω, τώρα έχουμε και τις κάμερες εδώ, και θα σε πούνε ότι δεν κάνεις για τη δουλειά. Συνεπώς, τι έχει γίνει τώρα? Έχει έρθει τρίτο πρακτικό, όπου πάλι η κυρία Λιμπέρτη, πριν διαλυθεί το υπηρεσιακό, γιατί τώρα διαλύθηκε και θα ξανασυγκροτηθεί ξανά το Σεπτέμβριο, πηγαίνει το υπηρεσιακό και κάνει κρίση και των προϊσταμένων με τη λογική ότι δεν υπάρχει προβάδισμα. Μόνο ΠΕ. Όχι τα ΦΕ, όχι ΔΕ. Χωρίς διαζευτικό. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι στο εξής σταυροδρόμι. Θα πρέπει αυτό να το ακυρώσω, δηλαδή να μην μπορέσουμε ποτέ να πάμε στα δικαστήρια εναντίον αυτού του σαν Δήμος. Γιατί τα άτομα τα οποία μπαίνουν μέσα στη λογική, τα άτομα μπορούν να κινηθούν εναντίον. Σαν Δήμος εννοώ. Γιατί ο Δήμος έχει το κύρος όταν πάει στο δικαστήριο. Περισσότερο για να ληφθεί, να εισακουστεί η άποψή του. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, εμείς ένα πράγμα θέλουμε να υποστηρίξουμε εδώ. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τη δυνατότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, και επειδή εγώ το θέμα το έχω ανοίξει και στην ΠΕΔΑ, θα γίνει κίνηση σε επίπεδο ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ για όλους τους Δήμους. Δεν μπορεί καμία πρόεδρος υπηρεσιακού να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της την πολιτική βούληση που έχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να μας καταργεί μία πρόεδρος ενός υπηρεσιακού συμβουλίου. Τελεία και παύλα. Είναι μία υπάλληλος και τίποτα παραπάνω. Είναι η μόνη πρόεδρος στην Ελλάδα η οποία. Βεβαίως και έχει εφαρμοστεί. Βεβαίως και υπάρχει. Και σου λέει, για να υπάρξει πήγε στα δικαστήρια. Δηλαδή αυτό το οποίο είναι αυτονόητο σε όλη τη χώρα, εδώ με τη συγκεκριμένη κυρία, εμείς δεν ξέρω αν δεν με χωνεύει ή αν δεν χωνεύει το Δήμο. Ποιο λοιπόν είναι το ζήτημά μας σήμερα? Επειδή υπάρχουν τριβές και μπορεί να υπάρχουν τριβές και μπορεί να φανεί ότι εμείς κάνουμε και προτιμητέα επιλογή. Δεν κάνουμε, σας διαβεβαιώνω, αγαπητοί συνάδελφοι, καμία προτιμητέα επιλογή. Πρέπει αυτό το ανοσιούργημα το οποίο υπάρχει, το οποίο είναι αυτές οι αποφάσεις, οι τρεις αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
και μάλλον μόνο η τελευταία των προϊσταμένων, πρέπει να φτάσει και να δικάζεται από την ελληνική δικαιοσύνη. Για να γίνει πατσαβούρα και να πάει στον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί μόνο για εκεί είναι. Για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει αυτό το οποίο κάνουμε. Δηλαδή, να μην αποδεχτούμε αυτό, την απόφαση, να μην γίνει ο ορισμός από μένα της απόφασης του υπηρεσιακού, μέχρι ότου αυτή η απόφαση κριθεί από το δικαστήριο. Διότι αν την υιοθετήσω αυτή την απόφαση και ορίσω κάποιους από τους πολλοί, έχει πολύ αξία παιδιά αυτή η κρίση η οποία γίνεται, έτσι. Πράγματι, είναι δηλαδή ο ένας και ένας. Εάν όμως πάρω εγώ σαν δήμαρχος και τοποθετήσω αυτούς τα παιδιά σαν προϊσταμένους, ουσιαστικά τι αλλάζουμε, τη δυνατότητά μας. Ενώ σήμερα, αν δεν κάνουμε τις τοποθετήσεις, χτυπάμε την απόφαση του υπηρεσιακού, αν κάνω τις τοποθετήσεις, χτυπάμε την απόφαση του δημάρχου. Δηλαδή, ο Δήμος δεν καταφέρνει ποτέ να δικάσει την απόφαση του υπηρεσιακού που θέλει να ρίξει. Αυτή είναι η ιστορία, ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Η ιστορία αυτή σήμερα έχει δημιουργεί δεύτερες σκέψεις, σούσουρο, μου έρχονται διάφοροι συνάδελφοι εδώ, αγαπημένοι, ο Χρήστος, η Νανά, ο Νίκος, και μου λένε, ξέρεις τι γίνεται με την απόφαση αυτή, μας πιάσαν τα παιδιά και μας είπανε, ναι, όποιος σας έπιασε και σας είπε το δικό του προσωπικό πόνο. Εμείς εδώ όμως πρέπει να κοιτάξουμε το κύρος των αποφάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Και όχι μόνο για μας, αλλά για το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι ξέρετε κάτι, και μπορεί να φανεί υπερφύαλο, εμείς εδώ με τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε, ανοίγουμε δρόμους τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαστε ο μόνος και πρώτος Δήμος, και θα το πετύχουμε αυτόν, που καρακάτσουμε στο σκαμνί τους εργολάβους που στείλουν τους διαγωνισμούς. Γιατί δεν τόλμησε κανένας άλλος να το κάνει? Όχι, κάποιος πρέπει να το κάνει. Εδώ κάποιος πρέπει να πει στην κυρία αυτή και σε όλες τις αντίστοιχες κυρίες της Ελλάδας ότι δεν μπορείς, κυρία μου, να γράφεις τα παπούτσια σου για να μην πω τίποτα άλλο τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Τελεία και παύλα, είμαστε κυρίαρχο όργανο, εμείς αποφασίζουμε. Αυτό το πράγμα το κάνουμε όχι για να υποστηρίξουμε την απόφαση την 72, ποια είναι, του 12, την κάνουμε για να στηρίξουμε το κύρος των αποφάσεων όλων των Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας. Και γι' αυτό το λόγο θα μπορούσα αυτό να το κάνω με προσωπική μου απόφαση σαν δήμαρχος, γιατί εγώ αποφασίζω, αλλά έρχομαι και το βάζω στο Δημοτικό Συμβούλιο για να είναι ακόμα πιο δυνατή και ακόμα πιο ουσιαστική η παρέμβασή μας στο δικαστήριο και για να μπορέσω να ευθυγραμμίσω πίσω την ερχόμενη εβδομάδα και τους 66 Δήμους Αττικής. Και θα το κάνω. Δεν μπορεί καμία κυρία Αλιμπέρτη να ακυρώνει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί έτσι τις γουστάρει. Δεν μπορεί. Στηρίχθηκε. Να δείτε δε πόσο, και θα χρησιμοποιήσω τον όρο, πόσο πρόστιχα γραμμένα είναι τα πρακτικά. Την παράγραφο Δέλτα που είπε ο κ. Αγαλιώτης, που το ξέρει προφανώς από την υπαλληλική του σχέση με το Δήμο, δεν την επικαλείται καν. Προσποιείται στα έγγραφά της η κυρία ότι παράγραφος Δέλτα δεν υπάρχει, εάν αλέως ορίζει ο οργανισμός. Για αυτήν δεν υπάρχει. Επίσης σας λέω και κάτι άλλο. Επειδή η κυρία Αλιμπέρτη έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα, εγώ θα ζητήσω και τον πειθαρχικό της έλεγχο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εδώ πλέον είναι είτε η κυρία Αλιμπέρτη και οι μεθοδεύσεις της, ή οι αυτοδιοικητικοί και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Και σε αυτή την με τοπική σύγκρουση, όποιος μπει στη μέση λιώνεται. Τελειώσαμε. Συγχύστηκα κιόλας τώρα, τους πάρω να ηρεμήσω τώρα λιγάκι. Ωραία. Θεωρώ λοιπόν, ότι καταλάβατε ποιο είναι το θέμα. Ίσως να είναι για σήμερα, για το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, από αυτά που συζητάμε ωραία και αναμορφώσεις και τα όχι και τα τεχνικά προγράμματα και οι επιχορηγήσεις των συλλόγων, είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, αλλά το σημαντικότερο, αυτό που ουσιαστικά σφυριλατεί τοπική αυτοδιοίκηση και κύρος της, είναι αυτό το θέμα. Είναι αυτό το θέμα. Και το φέρνω εδώ, όχι γιατί, και νομίζω πρέπει να το έχετε καταλάβει όλοι, δεν έχω τα στομάχια να πάρω τις αποφάσεις μόνος μου, εγώ θα είμαι το υποκείμενο των οποιονδήποτε τριβών υπάρξει. Απλά για να μεγαλώσω
την απόφαση αυτή, το βάρος και να μπορέσω να πάω το θέμα στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Για το θέμα αυτό μίλησα σήμερα το απόγευμα που βρέθηκα στο Μουσείο της Ακρόπολης και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Γιώργο τον Πατούλη. Του εξήγησα τι ακριβώς συμβαίνει και μου λέει: αποκλείεται, μου λέει, μου λες ψέματα. Λέω: θα σου στείλω τα χαρτιά για να δεις αν σου λέω ψέματα ή όχι. Μου λέει: είναι δυνατόν, λέει, η πρόεδρος του υπηρεσιακού να κάνει αυτές τις. Και όμως τις κάνει. Συνεπώς, είμαι εδώ στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Για μας είναι μονόδρομος. Και ο μονόδρομος αυτός λέει, δυστυχώς, σε αυτή τη διαδικασία δεν κάνουμε τις τοποθετήσεις. Μπορεί να αδικούμε δύο ανθρώπους, τρεις ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν εναγωνίως να γίνουν προϊστάμενοι, αλλά έχω την απόλυτη βεβαιότητα και ξέρω ότι μου έχετε εμπιστοσύνη ότι αυτούς τους ανθρώπους θα τους αμύψουμε με άλλο τρόπο, με άλλη μέθοδο, ούτως ώστε να μην αισθάνονται και αυτοί αδικημένοι. Αλλά το παιχνίδι δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι διαδικασίες. Το παιχνίδι δεν είναι χαμηλό. Το παιχνίδι είναι μεγάλο, ψηλό, κεντρικό και παίζει για όλους τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν είμαι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω, αλλά θέλω να καταλάβετε τη σοβαρότητα του ζητήματος. Ευχαριστώ. Ωραία, υπάρχει. Εγώ μόνο θα ήθελα αν ο Σύλλογος Εργαζομένων έχει κάποια άποψη που το θέμα του αφορά και να τοποθετηθεί αυτό. Γιατί πιστεύω ότι είναι Λοιπόν, αν υπάρχει εδώ κάποιος από το Σύλλογο. Α, ο πρόεδρος. Έχουμε πάρει απόφαση. Να πρέπει να δεν τις ξέρω τις διαδικασίες. Θα καθίσετε εκεί που εδώ πίσω. Πατήστε το κουμπί. Θα μας πείτε και το όνομά σας και την ιδιότητά σας για να γραφτείτε πρακτικά. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Βάζης Βουλιαγμένης, ο Μανώλης Λουδάρος. Σήμερα συνεδριάσαμε εκτάκτως και πήραμε απόφαση στο Σύλλογό μας. Θα σας την διαβάσω. Ζητούμε να τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή οι διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με το νόμο 3584 του 2007, συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου 99 παράγραφος Δέλτα, και όποιος από τους συναδέλφους θεωρεί ότι αδικείται, να προσφύγει στα αρμόδια όργανα όπως ορίζει ο νόμος. Αυτή είναι η δική μας η θέση των εργαζομένων. Πράγματι λοιπόν, η εισήγηση που έκανε ο κύριος Δήμαρχος εδώ, όσα σας είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αληθή. Δηλαδή, εάν δεν δώσουμε τη δυνατότητα και στους υπαλλήλους, τους διοικητικούς υπαλλήλους, με εμπειρία, με χρόνια υπηρεσία, να εξελιχθούν, θα έχουμε τα αποτελέσματα που σας προείπε. Θα τους κάνουμε ανενεργούς. Και εμείς ως Σύλλογος Εργαζομένων δεν θέλουμε να συμβεί οποιοδήποτε τέτοιο πράγμα. Θέλουμε οι συνάδελφοι να έχουν κίνητρο για να μπορέσουν να προσφέρουν στις υπηρεσίες όλα αυτά που μέχρι σήμερα έχετε παραδεχτεί ότι οι υπάλληλοι του Δήμου έχουν προσφέρει. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να κάνετε. Ευχαριστούμε τον κύριο Λουδάρο. Προχωράμε λοιπόν στην ψήφιση του θέματος. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Θέλετε το μικρόφωνο? Είναι μισό λεπτό. Ναι, ακούγομαι. Ναι. Εγώ ψηφίζω αρνητικά, γιατί αν δείτε και τα πρακτικά του 2013 που είχαμε συζητήσει τον οργανισμό του Δήμου, τον εσωτερικό, πάλι εκεί πέρα είχα ψηφίσει αρνητικά. Ο κύριος Κουμπούρης που τον ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος πριν, μου φαίνεται και αυτός είχε ψηφίσει αρνητικά. Ο κύριος Κουμπούρης, εγώ και η κυρία Αργυροπούλου, γιατί εμένα δεν με εκφράζει το ή το διαζευτικό. Εγώ πιστεύω ότι είναι ΠΕ, ελήψη ΠΕ, ΤΕ, ελήψη ΤΕ, ΔΕΛΤΑΕ και όχι Ι. Γι' αυτό. Ο κύριος Βαδάσης λοιπόν ψηφίζει όχι, οπότε το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Κύριε Δήμαρχε, το δίπλα. Και ο κύριος...
Ο κύριος Κιούκης Λευκό και ο κύριος Βαδάσης όχι. Συνεχίζει να είναι κατά πλειοψηφία. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι...